Πούλα, καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Πρώτο σταθμό της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνη. Σε αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση. Βλέπετε, έχει στο πλάνο πίσω με εργαζόμενους από τον τουριστικό τομέα, από τους τουριστικούς κλάδους. Ακούει τα προβλήματά τους και τις αγωνίες τους. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, συνομιλώντας μαζί τους, είπε ότι έχει πολλές δυνατότητες αυτό το νησί. Είναι πηγή πλούτου. Ο τουρισμός μας κράτησε όρθιος στη διάρκεια της κρίσης. Ο Πρωθυπουργός όμως έθεσε και το διακύβευμα των ερχόμενων εκλογών, λέγοντας ότι δύο είναι οι επιλογές. Ο ένας είναι ο δρόμος της δίκαιης ανάπτυξης και η άλλη επιλογή, όπως είπε, αντικατοπτρίζει την παλιά Ελλάδα. Και σε μια αποστροφή, λοιπόν, του λόγου, είπε ότι η δεύτερη επιλογή φοβάμαι ότι μπορεί, δείχνοντας προς τη Νέα Δημοκρατία βέβαια, φοβάμαι ότι μπορεί να οδηγήσει με τις επιλογές της στη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό με τις εξαγγελίες τις οποίες κάνει ο κύριος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους πλούσιους. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έγινε εδώ δεχτός με χειροκροτήματα από τον κόσμο της Ρόδου στην πλατεία Κύπρου, περπάτησε στον πεζόδρομο και έφτασε εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε για τη συνομιλία με τους εργαζόμενους από το χώρο του τουρισμού. Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού, επόμενος σταθμός της περιοδίας, λίγο αργότερα θα είναι το νησάκι της Χάλκης. Εκεί, λοιπόν, θα έχει συνάντηση με τους κατοίκους και θα κλείσει για σήμερα την περιοδία του στο Δωδεκάνησα, επισκεπτόμενος την Τήλο. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε χθες στη δημοσιότητα το πρώτο τηλεοπτικό σποτ εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, να γράφει στο Twitter: προχωράμε με ακόμα πιο τολμηρά βήματα στην εδραίωση της αλληλεγγύης και της ασφάλειας σε όλη την ελληνική κοινωνία. Εγγυόμαστε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός με αφορμή το πρώτο τηλεοπτικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο για την κάλπη. Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η εκπρόσωπος του κόμματος, η κυρία Αξιόγλου, επανέφερε το θέμα και την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος προς τη Νέα Δημοκρατία για την διεξαγωγή debate μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι προσπαθεί να κρύψει το πρόγραμμά του και στο πλαίσιο αυτό ενέταξε και την άρνησή του προκειμένου να διεξαχθεί debate μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα, Γιάννη.